Θα συνεχίσουμε το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκδήλωσης, το Career Talks. Θα το κάνουμε λίγο πιο ανατρεπτικά, το δεύτερο μέρος. Οι ομιλητές μας δεν είναι καθισμένοι πάνω στο πάνελ. Έχουμε τη χαρά να έχουμε 4 προσκεκλημένους, 3 από είναι κοντά μας και ένας, με έναν θα συνδεθούμε διαδικτυακά. Πριν όμως, πριν όμως τους παρουσιάσω και τους δώσω το λόγο, θέλω λίγο να μοιραστώ μαζί σας το πώς σχεδιάσαμε αυτό το δεύτερο μέρος του σημερινού Career Talks. Ναι. Μαρία, αν μπορείς κλείσε λίγο το link από το live streaming, για να μην έχουμε επιστροφή. Ναι, γιατί ακούγεται. Ωραία. Θα ήθελα λίγο, έλεγα, να μοιραστώ μαζί σας το πώς σχεδιάσαμε το δεύτερο μέρος του σημερινού Career Talks. Γιατί έτσι θα σας προειδεάσω και νομίζω ότι θα είναι πιο ενεργητική η συμμετοχή σας. Θέλαμε οπωσδήποτε να έχουμε μια ξεχωριστή ενότητα για τις θεωρητικές κοινωνικές επιστήμες. Και στο μυαλό μας έρχονταν συνέχεια πολλά παραδείγματα επιτυχημένων επαγγελματιών που σπούδασαν μία από τις θεωρητικές κοινωνικές επιστήμες και έχουν σταδιοδρομήσει στο αντίστοιχο τομέα τους. Όμως εμείς αναζητούσαμε κάτι άλλο. Δεν θέλαμε ακριβώς αυτό, γιατί σκεφτόμασταν και από την εμπειρία μας την καθημερινή που ερχόμαστε σε επαφή με νέους ανθρώπους σαν και εσάς και έχουμε άμεση κουβέντα και επαφή, ότι αυτά τα μονοπάτια καριέρας σας είναι λίγο πολύ γνωστά. Επομένως, θέλαμε να σας δώσουμε κάτι άλλο. Αυτό θα το ακούσουμε μέσα από... Δεν θα σας το πω εγώ τώρα. Θα το ακούσουμε μέσα από τις ιστορίες σταδιοδρομίας των προσκεκλημένων μας και θα επιχειρήσουμε να αναδειχθούν νέοι τρόποι διαχείρισης των σπουδών θεωρητικών και κοινωνικών, όχι τουλάχιστον τόσο παραδοσιακοί. Κύριε Αθανασιάδη, μπορείτε να βάλετε την πρώτη ερώτηση. Ένα λεπτό πριν συνδεθούμε με Skype. Λοιπόν, θα σας τη διαβάσω και όλας. Ξανάρχεται. Πρώτο πτυχίο νομικής. Στο μυαλό μας έρχεται το επάγγελμα του δικηγόρου. Πρώτο πτυχίο φιλολογίας. Το επάγγελμα που έρχεται στο μυαλό μας, φιλόλογος. Πρώτο πτυχίο ιστορίας αρχαιολογίας. Εμένα μου έρχεται στο μυαλό μου ιστορικός φιλόλογος. Πρώτο πτυχίο αρχαιολογίας, μάλλον αρχαιολόγος. Πιστεύετε ότι οι 4 προσκεκλημένοι μας σήμερα ασκούν τα επαγγέλματα που αναγράφονται, σας τα είπα λίγο πριν, σύμφωνα με τον πρώτο τίτλο σπουδών τους, ναι ή όχι? Και πολύ ωραία μουσική υπόκρουση. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι, ταιριάζει. Έτσι, γιατί... Η απόφοιτη ανθρωπιστικών επιστημών είναι έτσι ρομαντική. Είμαστε ανατρεπτικοί. Τι έγινε, ρε. Α, ένα κινητό είναι, ναι. Ψηφίσατε. Λοιπόν, να δούμε τα αποτελέσματα. Άρα. Όχι. Όχι, το 92%. Δεν ξέρω, θα το δούμε και στη συνέχεια. Μάλλον όχι. Ας μπούμε τώρα, έχοντας αυτό στο μυαλό μας, στην πρώτη καλεσμένη μας.